Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάνω σε εδώ, Ρετρόπολης, και στο σημερινό βίντεο θα ανοίξουμε και θα δούμε μαζί δύο πακέτα που έχουν φτάσει από φίλους του καναλιού την ίδια μέρα, ούτε συνεννοημένοι να ήταν. Πάμε να δούμε τι μου στείλανε, τι δωράκι παρέλαβα. Λοιπόν, το πρώτο, το οποίο είναι από το φίλο τον Πέτρο και μας έρχεται το φακελάκι από την πανέμορφη Καβάλα. Ο Πέτρος με το ψευδόνυμο Έλλην Ρέτρο έρχεται στην παρέα της Ρετρόπολης τα τελευταία χρόνια και μου έχει στείλει κάτι το οποίο μου το είχε πει. Είναι το παιχνίδι Formula 1 World Grand Prix for Dreamcast. Είναι σφραγισμένο, δεν θα μπω στη διαδικασία να το ανοίξω. Δεν έχω Dreamcast. Ίσως όμως είναι και μια ευκαιρία να αρχίσω να σκέφτομαι την αγορά ενός Dreamcast. Μέχρι τότε θα μπει όμως στην ραφιέρα που έχω τα υπόλοιπα retail παιχνίδια για να μείνει εκεί φυλαγμένο όπως το είχε τόσα χρόνια και ο Πέτρος. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πέτρο για το παιχνίδι του Dreamcast. Πρώτη φορά εντωμεταξύ πιάνω στα χέρια μου παιχνίδι Dreamcast. Δεν είχε τύχει να ξαναδώ. Το δεύτερο τώρα πακέτο που έρχεται, και μάλλον δεν θα χρειαστεί το ψαλίδι σε αυτό, είναι από τον Ραφαήλ, τον Σπον 300. Θα ερχόταν από Σκωτία, αλλά μιας που ο Ραφαήλ βρέθηκε στην Ελλάδα, αποφάσισε να μου το στείλει από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Αττική. Αρχικά μέσα μου έχει βάλει ένα πολύ ωραίο μαγνητάκι από το Εδιμβούργο. Θα μπει μαζί με τα υπόλοιπα μαγνητάκια που έχω από διάφορα ταξίδια στο ψυγείο. Θα το αφήσω να φαίνεται λίγο. Ας πούμε να το βάλω εδώ. Και μέσα μου έχει στείλει μου είπε και αυτό σε ένα παιχνίδι που τυχαίνει να είναι και το αγαπημένο μου παιχνίδι και για μένα και ίσως και το παιχνίδι, το καλύτερο παιχνίδι που έτυχε να παίξω σε όλη τη σεζόν, σε όλη την γενιά σεζόν από το κανάλι. Και είναι το The Last of Us Part 2. Ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε για το PS4 αλλά τρέχει βελτιωμένο και στο PS5. Ένα παιχνίδι το οποίο όσοι το έχετε παίξει ξέρετε ότι είναι ένα ταξίδι και μια γεμάτη εμπειρία τόσο οπτικοακουστικά όσο και συναισθηματικά. Δεν ξέρω αν θα περάσετε καλά, σίγουρα θα περάσετε όλοι από πολλά συναισθήματα. Αν θα σας μείνει στο τέλος κάτι καλό ή κάτι όχι τόσο καλό εξαρτάται από το τι προσδοκίες είχατε για τη συνέχεια του εκπληκτικού Last of Us. Εγώ το λάτρεψα, θα είναι από τα λίγα παιχνίδια που θα κάνω δεύτερο playthrough. Έρχεται σε δύο δισκάκια, το Data Disk και το Play Disk. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ραφαήλ που μου κάνει δώρο το αγαπημένο μου παιχνίδι, το οποίο δεν το είχα πάρει, έλεγα ότι κάποια στιγμή θα το πάρω όταν θα είναι σε έκπτωση ή όταν θα το δώσει κάποια υπηρεσία συνδρομητική. Παρ' όλα αυτά έφτασε στα χέρια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Πέτρο και τον Ραφαήλ για τα δωράκια που έστειλαν στο κανάλι και σε μένα προσωπικά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά και να παίζετε πολλά παιχνίδια.